μέσο πολίτη στο βαθμό που παρακολουθεί το κανάλι της Βουλής. Για το σκοπό αυτό χρειάζομαι ένα νούμερο, έναν αριθμό. 1,1 δις. 1,1 δις αστέρια, 1,1 δις βότσαλα, μαρουλόφυλλα, 1,1 δις ευρώ. Και θέλω να σταθούμε σε αυτό το νούμερο, σας παρακαλώ. Η συμφωνία του Ιουλίου ήταν εξ αρχής γνωστό ότι φέρνει μέτρα 5,4 δις ευρώ σε βάθος τριετίας, δηλαδή ως το τέλος του 2018. Από το 2010 που ξεκίνησε η κρίση, οι προηγούμενες κυβερνήσεις είχαν πάρει μέτρα περισσότερων από 62 δις ευρώ και μιλούσαν για success story, ενώ τώρα με τα 5,4 δις ευρώ καταστρεφόμαστε. Εν πάση περιπτώσει, πρόσθετα μέτρα δεν υπάρχουν. Ας ανεβάζουν κάποιοι το λογαριασμό στα 6,5 δις. Το κόστος των μέτρων που απομένει να εφαρμοστούν είναι 2,6 δις ευρώ, όπως προβλέπει η συμφωνία, και αυτά τα μέτρα θα εφαρμοστούν σε διάστημα 30 μηνών, δηλαδή 1,1 δις ευρώ σε ετήσια επιβάρυνση. 1,1 δις ευρώ. Αυτό είναι που θα πονέσει, αυτό θα δημιουργήσει πηχιαίους τίτλους, αυτό θα ξεσηκώσει διαμαρτυρίες, ακούω. 1,1 δις ευρώ, όσο περίπου ο δανεισμός των ελληνικών επιχειρήσεων ενημέρωσης. Στις 24 του περασμένου Οκτωβρίου ακούστηκε σε αυτήν εδώ την αίθουσα το εξής που δεν αμφισβητήθηκε, παρότι δεν διεκδίκησε τα πρωτεία της ακριβολογίας. Κάποια στοιχεία που έχουν δημοσιευθεί πλησιάζουν από ό,τι φαίνεται την πραγματικότητα και αυτή λέει ότι τα χρέη των επιχειρήσεων ενημέρωσης υπερβαίνουν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ. Είναι 1 δισεκατομμύριο ευρώ και πλέον. Γι' αυτό ανέφερα το 1,1 δισεκατομμύριο των επώδυνων μέτρων. Το ένα, το ποσό των μέτρων πονάει. Το άλλο, το ισόποσο του δανεισμού των ΜΜΕ δεν πονάει. Ξέρετε, μπορεί να μην πονάει. Υπάρχουν μορφές καρκίνου που δεν εκδηλώνονται με πόνο. Η ίδια φωνή αναρωτήθηκε. Θα πει κανείς, γιατί είναι πρόβλημα το 1,1 δισεκατομμύριο του δανεισμού των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Πολλές επιχειρήσεις δανείζονται και στην πορεία εξοφλούν τα χρέη τους. Σύμφωνοι. Αλλά εδώ το πρόβλημα είναι ότι οι περισσότερες επιχειρήσεις μέσων μαζικής ενημέρωσης έχουν αρνητική καθαρή θέση. Έχουν χάσει τα κεφάλαιά τους ύστερα από σειρά ζημιογόνων χρήσεων. Άρα μιλάμε, κρατηθείτε, για δανεικά και αγύριστα. Των ΜΜΕ, όχι των κομμάτων. Δανεικά και αγύριστα, ούτε αυτό πονάει. Από πού κόπηκαν αυτά τα δανεικά και αγύριστα? Από κάποιον αδιάφορο τείχο ή από τον Έλληνα φορολογούμενο? Το φαινόμενο περιέγραψε με γλαφυρότητα ο κύριος Γιάννης Δραγασάκης. Έχουμε επιχειρήσεις βαμπύρ, είπε, δηλαδή επιχειρήσεις όχι μόνο στο χώρο της ενημέρωσης, αλλά γενικότερα στην οικονομία, οι οποίες ζουν εφόσον δανείζονται. Ποιο είναι το αποτέλεσμα? Οι τράπεζες δεν είναι πια δανειστές αυτών των επιχειρήσεων. Οι τράπεζες είναι οι πραγματικοί κεφαλαιούχοι, οι ιδιοκτήτες αυτών των επιχειρήσεων. Ας μην κρυβόμαστε λοιπόν πίσω από το δάχτυλό μας. Κάποτε ό,τι γινόταν ή λεγόταν στην Ελλάδα δεν δημοσιευόταν στο εξωτερικό. Σήμερα όμως, λόγω της κρίσης, διεθνοποιείται. Στις 17 Δεκεμβρίου του 2012, σε ειδική έρευνά του υπό τον τίτλο «Το τρίγωνο της εξουσίας στην Ελλάδα», το πρακτορείο Reuters καταχωρούσε την εξής δήλωση του κυρίου Ιωάννη Αλαφούζου. Στα πρακτικά θα την δώσω και στα αγγλικά. Ορισμένα μίντια είναι στην ουσία γραφεία τύπου επιχειρηματικών ομίλων. Το φαινόμενο έχει εξελιχθεί σε μια εντελώς αρρωστημένη κατάσταση. Σκοπός των ΜΜΕ, προσθέτει, είναι κυρίως να εκτελούν συγκεκριμένους σχεδιασμούς των ιδιοκτητών τους. Το εξής είναι πιο νόστιμο γιατί είναι κλεμμένο. Τηλεγράφημα της εδώ Αμερικανικής Πρεσβείας που υπεκλάπη το 2006 από τα Wikileaks αναφέρει πώς μπορούν όλα αυτά τα ΜΜΕ να λειτουργούν με κέρδος. Δεν λειτουργούν με κέρδος. Επιδοτούνται οικονομικά από τους ιδιοκτήτες τους, οι οποίοι παρόλο που θα καλοδέχονταν κέρδη, χρησιμοποιούν αυτά τα ΜΜΕ κυρίως για να ασκούν πολιτική και οικονομική επιρροή. Θεωρώ χρέος μου σήμερα να αποτίσω
Φόρω τιμή στους συναδέλφους μου που αγωνίστηκαν για άλλου είδους ραδιοτηλεοπτική δημοσιογραφία. Στις 21 Πέμπτου του 2015, ο Γιώργος Ανανδριανιστάκης, μαθαίνοντας ότι ο εισαγγελέας Γλινός Μπρις έχει στα χέρια του όλα τα τραπεζικά στοιχεία για τα δάνεια που χορηγήθηκαν στις εταιρείες, έγραφε: «Επιτέλους καιρός ήταν να ανοίξει το θέμα των δανείων των ΜΜΕ, ώστε να μάθουμε πώς και γιατί οι χρεοκοπημένες τράπεζες που σώθηκαν από την κρατική ανακεφαλαιοποίηση έδιναν αφιδώς δάνεια σε επιχειρήσεις επίσης χρεοκοπημένες, ζημιογόνες και υπερδανισμένες. Δόθηκαν 150 εκατομμύρια σε επιχειρήσεις που χρωστούσαν 800 εκατομμύρια στις τράπεζες και άλλα 300 σε ασφαλιστικά ταμεία και προμηθευτές. Σε επιχειρήσεις που από το 2008 ως το 2014 παρουσίασαν ζημιές που αγγίζουν τα 700 εκατομμύρια ευρώ». Θέλω να αναφέρω, να προλάβω να αναφέρω, επιδεικνύοντας ενδεχομένως και μια ανεπίτρεπτη τόλμη, τρία περιστατικά. Περιστατικό πρώτο. Εκλογές, ομιλίες και αντεγκλήσεις. Υποψήφιος βουλευτής λέει σε ιδιοκτήτη επαρχιακού σταθμού: «Όλους τους έχεις βγάλει, βγάλε και εμένα. Δώσε 30.000 ευρώ». «Δεν έχω 30, διαθέτω 15. Δεν γίνεται, αγαπητέ μου, δεν είμαστε επέτες». Ένα λεπτό. Λίγο ησυχία, παρακαλώ. Περιστατικό δεύτερο. Παρακαλώ, λίγο ησυχία. Δεν πρέπει να επαναληφθεί. Αυτό το πράγμα έχει και ρίζες βαθιά. Πρέπει να τα αναφέρουμε αυτά. Λίγο ησυχία. Τηλεφώνημα από γραφείο περιστασιακού εκδότη σε γραφείο γαλακτοκομικής επιχείρησης. Πες το αφεντικό σου να δώσει διαφήμιση, διαφορετικά στα γιαούρτια του θα βρεθούν κατσαρίδες. Περιστατικό τρίτο. Με έριξαν δύο εκδότες, αποκαλύπτει ο Γεράσιμος Αρσένης, επειδή δεν τους έδωσα τις 500 σχολικές βιβλιοθήκες. Ο ένας μάλιστα είχε πει ποιος θα ήταν ο διάδοχός μου. Στα πρακτικά αναφέρονται και οι πηγές ορισμένες μαγνητοφωνημένες. Κύριοι συνάδελφοι, μπορούμε να συμφωνήσουμε στα γεγονότα, αν όχι στις απόψεις. Οι απορίες μας είναι και απορίες σας. Γράφει ο Στέφανος Μάνος, καθημερινή. Στο δικαστήριο του Μονάχου, ένας μετά τον άλλον, τα συντομεύστε, κύριε συνάδελφε, διότι σας έχω δώσει ήδη 1,5 λεπτό. Παρακαλώ, έχετε την ικανότητα εσείς. Δεν την έχω, γιατί δεν ανήκω. Και την εμπειρία να συντομεύσετε. Στους μηχανικούς της συνταγματικής. Λοιπόν, θέλω να αναφερθώ στον κύριο Στέφανο Μάνο, γιατί σε καιρό που μπορούσε να πει πράγματα, τα είπε. Γράφει λοιπόν στην Καθημερινή: «Στο δικαστήριο του Μονάχου, ένας μετά τον άλλον, τα στελέχη της Siemens δηλώνουν ότι το 2% του τζίρου της επιχείρησης στην Ελλάδα χρησιμοποιείται για λάδωμα. Δεν χρειάζονται νέες αποδείξεις». Πόσες φορές, λέει ο κύριος Μάνος, γράφει, δεν ζήτησα από τον Πρωθυπουργό του και από τον Υπουργό Οικονομίας να καταργήσουν τα μαύρα λεφτά των καναλαρχών και των εκδοτών, να καταργήσουν το δικό τους 2% του δικού τους τζίρου, που είναι τουλάχιστον 2 φορές μεγαλύτερος από τον τζίρο της Siemens στην Ελλάδα. Και παρακάτω λέει: «Για το κραυγαλαίο μαύρο ταμείο των εκδοτών και των καναλαρχών, τόσο η Νέα Δημοκρατία όσο και το ΠΑΤΣΟΚ αρνούνται να κάνουν οτιδήποτε». Δεν λέω τίποτα. Ό,τι διαβάζω λέω. Στον τύπο είναι φανερό. Η Νέα Δημοκρατία, διαβάζω, αυτή την εβδομάδα σε περιοδικό χρωστάει 210 εκατομμύρια ευρώ. Και το ΠΑΣΟΚ. Παρακαλώ, πρέπει να κλείσετε, κύριε συνάδελφε. Για την ακρίβεια, 111 εκατομμύρια. Εκείνο που με φοβίζει από εκείνο το παλιό άρθρο του Στέφανου Μάνου είναι η απάντηση που δίνει στο ερώτημα τι νόημα είχε τότε η μεγάλη συζήτηση για το πολιτικό χρήμα. Κατά τη γνώμη μου, λέει, ένα μόνο: να παραμυθιάσει για άλλη μια φορά την κοινή γνώμη, να δημιουργήσει την ψευδέστηση ότι κάτι μπορεί να γίνει. Τώρα κάτι πρέπει να γίνει και θα γίνει εάν βοηθήσουν οι κύριοι ιδίως της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Και ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε, κύριε συνάδελφε. Οι κύριοι και οι κυρίες να βοηθήσουν.